Ερευνητές στο Βέλγιο και στη Βόρεια Γαλλία συνεργάζονται για να διαχειριστούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας. Τι? Τα απορρίμματα τροφίμων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε χρόνο περίπου 90 δισεκατομμύρια κιλά τροφίμων πέτυχονται στα σκουπίδια. Τα περισσότερα γιατί οι καταναλωτές δεν ξέρουν αν είναι σε καλή κατάσταση μετά την ημερομηνία λήξης. Τι θα άλλαζε όμως αν υπήρχε ένας αισθητήρας που θα μπορούσε να διαγνώσει αν τα τρόφιμα αυτά είναι καλά ή χαλασμένα όταν είναι ακόμα στη συσκευασία τους? Χρησιμοποιούμε μικροβιολογικές μεθόδους για να εξετάσουμε την μικροβιακή αύξηση στα τρόφιμα. Κλινικές μεθόδους για να καθορίσουμε τις συγκεντρώσεις των πτυτικών συστατικών και αισθητηριακή αξιολόγηση για να πάρουμε πληροφορίες από τα μέλη της Επιτροπής μέσω της ΟΣΜΗΣ. Ο αισθητήρας αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ενός πολύ καινοτόμου project που ονομάζεται TerraFood. Μπορεί να ανεχνεύσει τα πτυτικά συστατικά που δημιουργούνται από τα τρόφιμα. Είναι ένα project που συμμετέχουν πολλοί κλάδοι. Θέλουμε ειδικούς στα τρόφιμα και την αλλίωσή τους. Απ' την άλλη πλευρά, θέλουμε ερευνητές που μπορούν να προχωρήσουν σε σμίκρυνση, να τοποθετήσουν τα μικρά τσιπ για να γίνει αυτή η τεχνολογική καινοτομία. Στο TerraFood συμμετέχουν εταίροι από 4 πόλεις, στη Βόρεια Γαλλία και το Βέλγιο. Η συνολική διάρκεια του project είναι 4 χρόνια. Η συνολική επένδυση αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Τα μισά προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής. Για τη σμίκρυση του αισθητήρα, οι ερευνητές στη Λίλη της Γαλλίας χρησιμοποιούν σιλικόνη, ένα κοινό και πολύ φθηνό υλικό. Το μικροτσιπ μπορεί να διαβαστεί αυτή τη στιγμή μόνο από ένα πολύ βαρύ και ακριβό μηχάνημα που υπάρχει σε εργαστήριο. Όταν ολοκληρωθεί η τεχνολογική ανάπτυξη αυτού του μικροσυστήματος, θα περιέχει την δική του μέθοδο ανίχνευσης που θα λειτουργεί εξ αποστάσεως. Θα μπορούμε λοιπόν να το χρησιμοποιούμε επί τόπου, χωρίς να χρειαζόμαστε μεγάλα εργαστηριακά μηχανήματα. Θα χρειαστεί χρόνος για να αναπτύξουν οι επιστήμονες έναν αισθητήρα που θα μπορεί να διαγνώσει την ποιότητα όλων των τροφίμων. Ο συντονιστής του project, Ματίας Βαν Βόλεγκεμ, υποστηρίζει ότι αυτή η τεχνολογία που στηρίζεται σε κύματα TeraHertz σημειώνει ήδη επιτυχία. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τα πρώτα τεστ για να προσομοιώσουμε πώς θα λειτουργεί ο αισθητήρα σε μια κανονική συσκευασία τροφίμου. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε μια πρώτη επίδειξη της βιωσιμότητας αυτής της νέας τεχνολογίας μέχρι το καλοκαίρι του 2020. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι σε 5 χρόνια οι πρώτες συσκευές θα μπορούν να είναι στην αγορά και να έχουν βιομηχανική χρήση. Θα χρειαστεί όμως περισσότερος χρόνος για τους καταναλωτές να έχουν μια εφαρμογή στα κινητά τους που θα τους ενημερώνει αν το προϊόν στη συσκευασία είναι προς βρώση ή για τα σκουπίδια.